Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Σαραμπατζής. Τα πέντε πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε στη δουλειά μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε είναι τα εξής. Είναι πρώτον ότι χρειάζεται να κάνουμε ανέβρεση υποψηφίων, δηλαδή να μπορούμε να βρίσκουμε ανθρώπους στους οποίους να μιλήσουμε. Δεύτερον είναι να κάνουμε την πρόσκληση, δηλαδή να μπορέσουμε να προσκαλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια παρουσίαση είτε των προϊόντων μας είτε της επιχειρηματικής μας ευκαιρία. Το τρίτο βήμα είναι να κάνουμε μια παρουσίαση, να δείξουμε δηλαδή στου ανθρώπου ποια είναι τα προϊόντα μα και ποια είναι η επιχειρηματική μα ευκαιρία. Το τέταρτο είναι να κάνουμε το κλείσιμο, δηλαδή να βοηθήσουμε του ανθρώπου που είδαν μια παρουσίαση να πάρουν μια απόφαση. Και το πέμπτο είναι η εκπαίδευση. Να εκπαιδεύσουμε του ανθρώπου δηλαδή είτε πώ να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μα και να έχουν αποτέλεσμα από αυτά, είτε πώ να αναπτύξουν τη δική του επιχείρηση ε, δουλεύοντα μέσα από το σπίτι. Αυτό στο οποίο βλέπω ότι οι περισσότεροι κολλάνε δεν είναι ούτε η ανέβρεση υποψηφίων, ούτε οι προσκλήσει, ούτε οι παρουσιάσει, ούτε η εκπαίδευση. Είναι το κλείσιμο. Βλέπω πολύ συχνά ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι παραλείπουν τελείω αυτό το βήμα. Έχουν βρει ανθρώπου να μιλήσουν, του έχουν προσκαλέσει μια παρουσίαση, έχουν δει μια παρουσίαση σε ένα webinar, σε ένα αυτοματοποιημένο webinar, με ένα βίντεο οτιδήποτε και δεν παίρνουν τηλέφωνο να κάνουν το κλείσιμο, να κάνουν την επακολούθηση. Γιατί προφανώ φοβούνται ότι οι άνθρωποι θα του πούνε όχι. Οπότε μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και βασική δραστηριότητα στην οποία χρειάζεται να γίνετε καλοί και να την κάνετε μάλιστα είναι το κλείσιμο. Τώρα, το κλείσιμο, σίγουρα υπάρχουν, υπάρχει μια φόρμουλα συγκεκριμένη που μπορείτε να ακολουθήσετε, αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να οδηγήσετε τον υποψήφιο σε ένα επόμενο λογικό βήμα. Είναι μια ακολουθία βημάτων δηλαδή, τα οποία οδηγούν τον υποψήφιο σε ένα επόμενο λογικό βήμα. Τι σημαίνει επόμενο λογικό βήμα, αν ο άνθρωπος αυτός δεν ενδιαφέρεται από αυτό που έχει δει, τότε το επόμενο λογικό βήμα είναι να μην ξεκινήσει, να μην αγοράσει τα πρώτα μας και να μην γίνει συνεργάτη μας. Οπότε μετά μπορούμε να τον οδηγήσουμε σε μια επακολούθηση με κάποια email ενδεχομένω. Ένα άλλο επόμενο λογικό βήμα είναι ότι αν έχει κάποιε απορίε. Το έχει δει, Ενδιαφέρεται και έχει κάποιε απορίε. Να απαντήσουμε στι απορίε του, είτε εμεί, είτε να κάνουμε ένα τριμερέ με τον ανάδοχό μα, και μετά, αν ενδιαφέρεται, να προχωρήσουμε παρακάτω. Και το τρίτο, επόμενο λογικό βήμα είναι ότι μπορεί να ενδιαφέρεται, άρα το λογικό βήμα είναι να το βοηθήσουμε να ξεκινήσει. Τόσο απλά. Βρείτε λοιπόν ποια βήματα χρειάζεται να ακολουθήσετε για να οδηγήσετε του ανθρώπου στο επόμενο λογικό βήμα. Πριν μερικά χρόνια είχα κάνει μια εκπαίδευση, μια μονόρια εκπαίδευση σχετικά με το κλείσιμο τόσο απλό που μπορεί να το κάνει ακόμα και ένα 8χρονο παιδί. Μπορείτε να βρείτε το link αυτή τη εκπαίδευση κάπου στα σχόλια ή αν θέλετε, ζητήστε μου, στείλτε μου ένα μήνυμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη. Δίνω πάρα πολλέ πληροφορίε και πιστεύω ότι θα, θα, θα σα βοηθήσει στο να ξεπεράσετε την αναβλητικότητα του να κάνετε τι επακολουθήσει. Πολλοί άνθρωποι στέλνουν παρουσιάσει, βάζουν ανθρώπου να δουν μια παρουσίαση και την ώρα που είναι να πάρουν τηλεφωνήματα επακολούθηση, βρίσκουν χίλιε δύο δουλειέ να κάνουν. Θα πρέπει να βάλουν πλυντήριο, να πλύνουν τα πιάτα, να πάνε τα παιδιά βόλτα, να, να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Πλέον δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό και σε εσά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση και οι πληροφορίε που θα πάρετε θα σα βοηθήσουν πραγματικά να ξεπεράσετε τελείω αυτό το κόλλημα και να γίνετε εξαιρετικοί στο κομμάτι του κλεισίματο. Αυτά. Γεια σας.